Και ο κύριος Χάρης Βουρντουμπάς από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εσύ κατέβει, δεν το ξέρω. Στην Αλφα Αθήνας. Δεν βγήκατε. Όχι, έχουμε ελιά να κάνουμε στην Αλφα Αθήνας. Είναι γραμμή εκεί. Είναι. Μία υποψηφία, μία εκλογή. Το που έχει αυτό το θέμα. Μπαπ, σου λέει αυτό θα ψηφίσετε. Το που έκανε ένα καταμερισμό στα στελέχη του. Ναι. Για να αξιοποιούνται. Όχι, εντάξει, δεν το λέω για κακό αυτό. Δεν το λέω για κακό αυτό. Όχι, όχι. Δεν το λέω για κακό, αλίμονο. Και πάμε σε ένα κόμμα, όπως είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπως ο κύριος Χάρης Βουρντουμπάς θα μας πει τη δική του εικόνα, που βεβαίως αντιλαμβανόμαστε ότι το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι έξω από το σύστημα, υπό την έννοια ότι δεν εγκρίνει καμία κυβέρνηση η οποία γίνεται σε μια αστική δημοκρατία. Θέλει κάτι άλλο. Κατά συνέπεια, αντιλαμβάνουμε ότι δεν έχετε καμία απολύτως έτσι. Εμείς εκτιμάμε, κύριε Χατζή, ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε. Για ποιο πράγμα λέω, να περιμένουμε να δούμε. Λέω, επειδή αναφέρθηκε και από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, ότι να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Γιατί είδαμε. Θα σας πω. Δεν είστε στο σύστημα. Δεν εγκρίνετε. Πολεμάμε το σύστημα, υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Αυτό φιλοδοξούμε να κάνουμε. Αυτό λέγαμε και προεκλογικά ότι θα κάνουμε, ότι θα είμαστε η πραγματική μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση. Ωραία. Στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι από το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο και τις πρώτες δηλώσεις και του Πρωθυπουργού, γίνεται ξεκάθαρο ότι πάμε σε μια ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής. Έτσι το ερμηνεύουμε εμείς. Λέω και οι 120 μεταρρυθμίσεις και τα 79 προαπαιτούμενα. Καλά, δεν περιμένει κανείς να σας αρέσουν αυτά. Αφού έχετε απορρίψει την αστική δημοκρατία και το καπιταλιστικό σύστημα στο οποίο ζούμε και σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, είναι προφανές ότι δεν τα θέλετε αυτά. Ναι, κάνουμε πολύ συγκεκριμένη κριτική όμως στις κατευθύνσεις που έχουν τα εντάξει, μέτρα που εξήγηλε επί της ουσίας ο Πρωθυπουργός. Όχι, αυτό που λέω δεν είναι σωστό. Γενικά είναι σωστό αυτό που λέτε. Παρ' όλα αυτά, εμείς αυτό που κάνουμε είναι καθημερινά να δίνουμε μάχη για να βελτιώνουμε και τις ζωές και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μέσα και αυτό λέμε ότι και το επόμενο διάστημα αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εμείς. Να πιέζετε την εξουσία. Να πιέζουμε, να πείσουμε τους εργαζόμενους ότι δεν πρέπει να δείξουν ανοχή και χρόνο, να δώσουν χρόνο να μονεί στην κυβέρνηση. Ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι η ατζέντα που είναι μπροστά και ήδη ξεκίνησε σήμερα με συγκεκριμένα νομοθετήματα που προαναγγέλθηκαν. Πάντως, όλοι οι εργαζόμενοι δεν ψηφίζουν το κόμμα σας. Δεν ψηφίζουν το κόμμα. Μια μέρηδα. Το γεγονός ότι ψηφίζουν όμως άλλα κόμματα δεν σημαίνει ότι δεν έχουν δικαιώματα, δεν έχουν ανάγκη σε αύξηση στους μισθούς. Δεν το πήγα εκεί. Εγώ. Ναι, όχι. Εγώ το λέω γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι. Εγώ τι λέω. Έχει σημασία γιατί καμιά φορά δεν το παρεξηγήσεις και δεν θέλω. Εγώ αυτό που επισημαίνω ότι ακόμα και ο κόσμος ο οποίος εργαζόμενοι, δηλαδή μικροί επαγγελματίες, νέοι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία επειδή περνάνε καλά ή επειδή πιστεύουν ότι θα περάσουν πάρα πολύ καλά. Όχι, επειδή πιστεύουν ότι μπορεί να τους λύσει τα προβλήματα. Επειδή θεώρησαν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία ήταν το μικρότερο κακό σε ένα περιβάλλον γενικά χαμηλών απαιτήσεων. Αυτή είναι μια εκτίμηση. Είναι μια εκτίμηση που κάνουμε εμείς για ένα τμήμα αυτού του κόσμου. Ωραία. Είσαι για πολλούς λόγους. Κύριε Βουρντουμπά, παρακαλώ να ακούσω και τη δική σας. Θα μπορούσαμε να περιγράφουμε πολλή ώρα. Να πάμε ψηλά. Πάρα πολλά παραδείγματα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σημειώσω είναι πού βρίσκεται η αιτία, κατά τη γνώμη μας, που υπάρχουν τόσων ειδών προβλήματα στο σύστημα υγείας, που οφείλεται κατά τη γνώμη μας στην αντίληψη που υπάρχει κυριαρχή, που αντιλαμβάνεται την υγεία ως εμπόρευμα και έχει ως πολιτική και το έχουν υπηρετήσει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Πιστεύουμε ότι έτσι θα κινηθεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η καινούργια. Μια λογική που λέει υποβαθμισμένο δημόσιο σύστημα υγείας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η κερδοφορία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται, οι οποίοι έχουν κάνει χρυσές δουλειές τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα μας. Αυτό βαφτίζεται, ξέρετε, είτε σύμπραξη είτε συνύπαρξη. Αλλά βέβαια, εδώ παραγνωρίζετε το γεγονός ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν πάει στα ιδιωτικά. Η αλήθεια πάντως είναι. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού στα δημόσια νοσοκομεία πάει. Οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Δεν μπορεί να πάει. Γιατί θα πρέπει να πάει. Όχι, αυτό δεν είναι το κατάλαβα εγώ. Κύριε Χατζή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ακριβώς επειδή είναι αυτή η πολιτική που ακολουθεί στην υγεία να εξαρτάται τελικά. Τι υπηρεσίες θα καταφέρεις να βρεις από την τσέπη σου. Και γι' αυτό έχουμε φτάσει στο σημείο οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία να περνάνε από το ένα ρεκόρ στο άλλο. Οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Δεν το ξέρω αυτό. Εντάξει, εσείς το ξέρετε και να το λέτε. Όχι, δεν σας. Όχι. Λέω λοιπόν ότι. Απλώς λέω, δεν το ξέρω εγώ. Αυτό λοιπόν είναι η ουσία, κατά τη γνώμη μας. Αυτή είναι η αιτία. Η ουσία είναι πώς θα καλυτερεύσουν αυτά. Και να σας πω λιγάκι και σε σχέση με αυτό που υπόθηκε και είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιεί η κυβέρνηση ως βασικό επιχείρημα, ότι έχουμε εξασφαλίσει λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θέλω να το πω το συγκεκριμένο παράδειγμα. Από το 1,4 δισεκατομμύρια που είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης στο κομμάτι της υγείας, τα 374 εκατομμύρια είναι για υποδομές. Αυτά τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας που είναι να φτιαχτούν. Τα 80. Ναι.
Για να έχετε μια εικόνα για το γιατί λέμε εμείς ότι αυτά τα πράγματα είναι όχι απλά ανεπαρκή, αλλά δεν φτάνουν ούτε για ζήτο, ούτε για αυτό το κομμάτι των υποδομών. Mm-hmm. Για να έχετε μια εικόνα, το νοσοκομείο της Χαλκίδας χρειάστηκαν 71 εκατομμύρια για να φτιαχτεί. Σκεφτείτε τα 374. Το οποίο φτιάχτηκε επί των ημερών μας. Ναι, ναι, μα δεν το αμφισβητώ αυτό. Ξαναλέω όμως για να καταλάβουμε τα 374 που προβλέπονται για υποδομές δεν φτάνουν παρά μόνο δεν για θα φτιάξουν από την αρχή νοσοκομεία. Όχι. Θα κάνουν ωραία. Ένα αρετούς λοιπόν το οποίο δεν θα εξασφαλίσει. Το οποίο χρειάζεται όμως. Απολύτως χρειάζονται πολύ περισσότερα. Εμείς αυτό επισημαίνουμε. Καλά, δεν είμαστε. Όπως επίσης και στο κομμάτι. Όπως πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι είμαστε μια χώρα με συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα. Ξέρετε τα οικονομικά δεδομένα θα τα πούμε και μετά. Όταν είναι για να βάλουμε και άλλε φορέ. Ένα λεπτό. Είμαστε μια χώρα και νομίζω το δέχεστε και το ξέρετε. Είμαστε μια χώρα που υπάρχει πολύ μεγάλο πλούτο και δεν ήταν προτεραιότητα της κυβέρνησης, κύριε Χατζή. Για τώρα θα αναλάβει. Τώρα είναι ο ίδιος όμως για τον άνθρωπο. Για να εξηγήσουμε μαρξιστική λογική του πράγματος. Χατζή, είμαστε μια χώρα που πέρσι οι 150 εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό, κύριε Βουρδουμπά. Ακριβώς λοιπόν επειδή δεν πρόκειται να αλλάξει, δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό ότι θα φτιάξουμε ένα υψηλό επίπεδο δημόσιο σύστημα υγείας. Είχαμε όμως. Αυτή είναι η ουσία. Κλείνω με αυτό. Επιτρέψτε μου να κλείσω όμως. Ναι, ολοκληρώστε. Όσο λοιπόν ακολουθούμε αυτή την πολιτική, εμείς αυτό θέλουμε να επισημάνουμε. Μα δεν θα αλλάξει αυτό, σας λέω. Και πρέπει να αλλάξει λοιπόν. Γιατί και δεν θα γίνει πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους για αυτό. Γιατί οι εκλογές μεν τελειώσανε. Οι εκλογές μεν τελειώσανε, αλλά οι αγώνες των εργαζομένων είναι αυτοί οι οποίοι θα φέρουν βελτιώσεις. Δεν και σε αυτά τα ζητήματα. Και επίσης και στο κομμάτι του προσωπικού. Ναι, αλλά είναι. Οι 10.000 που υπόσχεται η Νέα Δημοκρατία δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε τις συνταξιοδοτήσεις της επόμενης. Με όλο το σεβασμό, είναι μια ουτοπική αντίληψη του τύπου. Είναι ουτοπική να είναι σήμερα. Να έχουμε σύγχρονες συγκεκριμένες του δημόσιας υγείας. Δεν με ακούσατε. Μου λέτε κάτι το οποίο δεν είπα. Όχι, ρωτάω. Αυτό είπα. Αυτό που λέτε. Όχι, δεν θα με ρωτήσετε. Ρωτάω. Εγώ λέω, ρωτάω, ή δεν είναι ουτοπία να μου λέτε ότι θα αλλάξει αυτό με βάση το δεδομένο 1, 2, 3, 4, αφού δεν πρόκειται ποτέ ο συσχετισμός το οικονομικός να αλλάξει σε μια χώρα η οποία ουσιαστικά εξαρτάται από το καπιταλιστικό σύστημα της Δύσης και αυτό δεν θα αλλάξει. Α, μου λέει ένας φίλος εδώ. Είπατε, λέει, εσείς, ότι οι εργαζόμενοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία σαν το μικρότερο κακό. Ένα μέρος τους. Ναι, εντάξει. Άρα δεν ψήφισαν κουκουέ επειδή είναι το μεγαλύτερο κακό. Σωστά. Ένα μέρος, λοιπόν. ένα μέρος των εργαζόμενων δεν έχει πιστεί. Δεν έχει πιστεί ότι είναι αυτό. Από την ΚΟ. Δεν είναι από εδώ. Είναι προς όφελός τους. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, εμείς δεν ξεχωρίζουμε τους εργαζόμενους με βάση το τι ψηφίσανε. Γιατί να σας πω ένα παράδειγμα, στους αγώνες που θα είναι προγραμματισμένοι το επόμενο διάστημα ή θα γίνουν το επόμενο διάστημα κατά από το βάρος των προβλημάτων, δεν θα έχει σημασία τι ψήφισε ο κόσμος. Λοιπόν, επειδή στον κύριο Βουρδουμπά στο χάρι θα πάω. Έχετε πει ότι, το είπε ο Γενικός Γραμματέας δηλαδή, ότι εμείς θα είμαστε αντιπολίτευση. Εμάς ελάτε, διότι εμείς θα κάνουμε αντιπολίτευση. Εμείς θα κάνουμε μαχητική αντιπολίτευση από τη σκοπιά των συμφερόντων των εργαζομένων. Εντάξει, ναι, εντάξει. Και αυτό το οποίο λέμε, ότι πρέπει να θυμίσουμε τι έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα που είχαμε πάλι κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Για τώρα θέλω. Γιατί πιστεύουμε ότι το ίδιο πράγμα θα γίνει και τώρα. Δηλαδή ότι στα μεγάλα και στα κρίσιμα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ θα έχουν μια συνενετική στάση, θα βάζουν πλάτη όπως κάνανε και το προηγούμενο διάστημα. Όχι γιατί δεν θα θέλαν να κάνουν κάτι διαφορετικό για μικροκομματικούς λόγους, αλλά ακριβώς γιατί συμφωνούν στα κύρια. Γιατί ξέρετε, αν κάτι αποδείχθηκε. Πέρα από το ότι είναι ένας, εξακολουθεί να παραμένει ένας αρνητικότατος συσχετισμός, και έτσι προέκυψε από την κάλπη, έτσι τον εκτιμάμε εμείς, αποδείχθηκε ότι ήταν ψέματα τελικά όλα αυτά που έλεγαν διάφοροι, που υπόσχονταν ότι μπορούν να προσφέρουν ένα πολύ καλύτερο μέλλον προς όφελος του λαού, μέσα στα συγκεκριμένα δεδομένα, που είναι η οικονομία της αγοράς, του κεφαλαίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Αυτά τα δεδομένα εμείς εκτιμάμε. Θεωρούμε ότι μπορούμε να επιχειρηματολογούμε πολύ ώρα γύρω από αυτό και να το τεκμηριώσουμε. Το θέμα είναι, ξέρετε, κάτι. Ότι δεν είναι προς όφελος του λαού αυτές οι εξελίξεις. Όχι, με συγχωρείτε, αυτά τα δεδομένα έχετε την εντύπωση ότι μπορείτε να τα αλλάξετε, αυτό ρωτάω. Φυσικά και θεωρούμε ότι μπορούμε να τα αλλάξουμε. Εμείς δεν θεωρούμε ότι ο συσχετισμός είναι αμετάβλητος. Όχι, πώς μπορείτε να το κάνετε. Οι συσχετισμοί οι οποίοι διαμορφώνονται, ξέρετε. Όχι, θέλω να το ξέρω αυτό. Είναι ενδιαφέρον που μου λέτε. Δηλαδή, πώς μπορείτε να αλλάξετε τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα σε μια καπιταλιστική κοινωνία, όπως την περιέγραψα εγώ νωρίτερα, εξαρτημένη από τις πολυεθνικές, από τον τόπιο ξένο κεφάλαιο που καταδυναστεύει τα συστήματα. Θα πω στη δική σας γλώσσα. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Πώς θα το αλλάξετε. Με αναλογή.
Δεν είναι απλά λογική. Θα σας πω λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα, ακριβώς επειδή η πολιτική θα κλιμακωθεί η αντιλαϊκή πολιτική, θα έρθει νέο πακέτο μέτρων. Και αυτό δεν αφορά μόνο το τι εκτιμάμε για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γενικά το λέτε. Αφορά πώς πάνε τα πράγματα. Και αφορούν και μια σειρά δηλώσεις κορυφαίων παραγόντων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χρηματοπιστωτικού συστήματος που λένε τι έρχεται. Είστε εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε τι έρχεται. Όχι, συγγνώμη. Φυσικά. Λένε λοιπόν ότι. Να φύγουμε δηλαδή. Αλλά θέλει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έκανε κριτική στο αν απορροφάμε καλά το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν γίνονται και τα δύο. Δεν έχουμε κάνει καμία τέτοια κριτική. Μας μπερδεύετε με το ΣΥΡΙΖΑ πάνω, κύριε Ρωμανί. Εμείς δεν έχουμε κάνει. Στο πρώτο σκέλος της συζήτησής μας. Είπα τι χαρακτήρα έχει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, και λέγατε για το αν ορθώς. Το θυμάστε. Για το αν ορθώς ή όχι για την υγεία συγκεκριμένα που κάναμε τη συζήτηση. Λέγατε για την απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης για την υγεία. Την ίδια στιγμή λέτε ότι κακώς υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνονται και τα δύο. Το Ταμείο Ανάκαμψης, κατά τη γνώμη μας, είναι ένα υπερμνημόνιο το οποίο έχει δίνει χρήματα για συγκεκριμένους σκοπούς. Να μην το πάρουν σε επιχειρηματικούς ομίλους. Θα πάνε σε επιχειρηματικούς ομίλους το μεγαλύτερο μέρος τους. Και έχει ταυτόχρονα πάρα πολλά προαπαιτούμενα αντιλαϊκά, μια σειρά νομοθετήματα τα οποία ήδη θα ξεκινήσουν να ψηφίζονται και να υλοποιούνται από τις επόμενες εβδομάδες. Άρα, με αυτή την έννοια, αν θυμάστε, μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι είναι μνημόνιο σε μια συνέντευξή του στην ΕΡΤ λίγο πριν τις εκλογές. Ενώ στο προηγούμενο διάστημα μας λέγανε ότι είμαστε υπερβολικοί εμείς αυτό που λέμε. Μπορείτε να τη δείτε το βίντεο στον κύριο Κουμπαράκη. Ότι είναι ακριβώς μια δανειακή σύμβαση που έχει συγκεκριμένα προαπαιτούμενα. Έτσι ακριβώς την έχει διατυπώσει τη φράση. Μπορείτε να το βρείτε στον κύριο Κουμπαράκη. Συγγνώμη, για το Ταμείο Ανάκαμψης ο Πρωθυπουργός προεκλογικά το συσχέτισε με μνημόνιο. Είπε ότι είναι μια δανειακή σύμβαση που έχει προαπαιτούμενα. Άρα μνημόνιο. Θέλετε να το πούμε με διαφορετικές λέξεις. Καταρχάς δεν είναι μόνο δανειακή σύμβαση, έχει και ένα κομμάτι. Εντάξει, το οποίο είναι. Να το πείτε λοιπόν να το συζητήσετε. Δεύτερον, προφανώς. Αλλά αφήστε με λίγο κοινό. Μισό λεπτό να το πει και αυτό για να το συζητήσετε. Αν έχει συγκεκριμένους κανόνες, εννοείται ότι έχει συγκεκριμένους. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με μνημόνιο. Το ίδιο πράγμα λοιπόν, αυτό που είπα εγώ στο παράδειγμα που ανέφερα σε σχέση με την υγεία, είναι ότι πάνε σε συγκεκριμένη κατεύθυνση τα χρήματα. Δεν έκανα καμία κριτική περί απορρόφησης. Είναι ότι είναι μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που πάνε τα χρήματα. Ερώτηση. Κριτικά. Ερώτηση. Ότι δεν λύνουν προβλήματα. Ερώτηση. Αυτό είπα εγώ. Ερώτηση που θεωρώ ότι η απάντηση είναι κρίσιμη. Δηλαδή, θα πρότεινε το Κομμουνιστικό Κόμμα να μην πάρουμε αυτά τα χρήματα. Πάμε πάλι ξανά. Έχουμε μια ολοκληρωμένη τοποθέτηση που λέει ότι τα χρήματα αυτά είναι δικά μας χρήματα. Είναι χρήματα των φορολογούμενων, των Ελλήνων και των Ευρωπαίων. Αυτά που μας δίνουν. Είναι χρήματα που κόβονται από κάποια μηχανή. Είναι δικά μας χρήματα. Είναι δικά μας χρήματα. Να τα πάρουμε ή όχι, αυτό το ζητούμε. Είναι πολύ λοιπόν συγκεκριμένο. Οι συγκεκριμένες πολιτικές έχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις που πάνε αυτά τα χρήματα. Σύμφωνοι. Δεν δίνουν στη χώρα πάρε λεφτά και κάντε ό,τι θες. Κύριε παιδί μου. Έτσι δεν είναι. Εμείς λοιπόν αυτό που θέλουμε και αυτό που θεωρούμε ότι πρέπει να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι είναι όσο το δυνατόν περισσότερα μέτρα ανακούφισης σήμερα. Όχι, δεν μου απαντήσατε. Σε σύγκρουση, όχι, όχι, πολύ συγκεκριμένο. Όχι, δεν μου απαντάτε. Ό,τι παραπάνω πρέπει λοιπόν, να τα πάρουμε ή όχι. Ξαναλέω αυτό. Λοιπόν. Δεν αν μπορούσες λοιπόν να κρατήσεις όλο αυτό το πλούτο, γιατί είναι μέρος του πλούτου που παράγεται στη χώρα μας, ναι, ναι. Και να τον αξιοποιήσεις προς όφελος του ελληνικού λαού, δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βάζει συγκεκριμένους κανόνες. Αυτό ακριβώς λέω. Και οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συγκεκριμένη ιεράρχηση που λέει να εξυπηρετούμε την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων σε μια σειρά κλάδους. Στην πράσινη ανάπτυξη, για την πράσινη μετάβαση, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, για την εξωστρέφεια. Κατάλαβα. Συγκεκριμένους άξονες του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχει λοιπόν τίποτα θετικό για το λαό. Δεν μου απαντήσατε όμως. Ήμουν πάρα πολύ σαφής. Όχι, δεν είστε. Δεν υπάρχει τίποτα θετικό. Σας ρώτησα, εάν αυτά τα χρήματα όπως τα περιγράψατε. Λοιπόν, χρήματα πρέπει να τα πάρουμε ή δεν πρέπει. Τα χρήματα δεν έπρεπε καν να τα δώσουμε για να χρειάζεται να τα πάρουμε μετά. Μα δεν τα κατανοητό αυτό. Αυτά δεν τα έχουμε δώσει εμείς. Εμείς τα έχουμε δώσει. Οι Έλληνες φορολογούμενοι τα έχουν δώσει. Αυτά. Με μια σειρά φορολογίες. Όχι. Με μια σειρά φορολογίες. Όλοι οι λαοί, οι ευρωπαϊκοί. Και οι ευρωπαϊκοί λαοί συνολικά. Και είναι λέω χρήμα που μαζεύεται για να δοθεί σε επιχειρηματικούς ομίλους. Επιτρέψτε μου να κλείσω μόνο γιατί προηγουμένως δεν με αφήσατε να το ολοκληρώσω. Παρακαλώ, ναι, ζητώ συγγνώμη. Λέω λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα αυτό το οποίο θα έχει να αντιμετωπίσει ο ελληνικός λαός θα είναι μια κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης. Εμείς δεν θεωρούμε το συσχετισμό αμετάβλητο. Εμείς θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν πολύ μεγάλες εργατικές λαϊκές κινητοποίησεις και στη χώρα μας και αλλού. Ξέρετε, αυτό το ότι προσπαθεί κάποιος, βλέπουμε μερικά πράγματα στατικά, μερικές φορές μας βγάζει να μην βλέπουμε μερικά παραδείγματα τα οποία δείχνουν, είναι ελπιδοφόρα. Το προηγούμενο διάστημα, για παράδειγμα, τα προηγούμενα 1,5 χρόνο, έχουν γίνει τεράστιες εργατικές κινητοποίησεις σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης εκτός από την Ελλάδα.
που είχαν να γίνουν δεκαετίες. Κατάλαβα, εντάξει. Αυτή είναι η πορεία, αυτό είναι το μέλλον, γιατί το σύστημα γίνεται όλο και πιο βάρβαρο. Και ακριβώς επειδή γίνεται όλο και πιο βάρβαρο το σύστημα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο χρειάζεται περισσότερος κόσμος να συμπορευτεί με το ΚΚΕ, κατά τη γνώμη μας, στους αγώνες, στο κίνημα, στα σωματεία, στη μάχη των τοπικών εκλογών που έχουμε σε λίγους μήνες. Λοιπόν, γιατί αυτή κατάλαβα. Η ελπίδα πρέπει να μεγαλώσει, κατά τη γνώμη. Πάντως, αν αυτά τα λεφτά, εσείς πιστεύετε ότι δεν έπρεπε να τα πάρουμε. Αυτό μου λέτε τώρα. Νομίζω ήμουν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Είπα ότι μια διαφορετική πορεία του ελληνικού λαού θα έχει όλον αυτό τον πλούτο να τον αξιοποιεί προς όφελός του και όχι προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Συμφωνείτε ή όχι? Δεν συμφωνούμε με αυτό το πλαίσιο. Συμφωνείτε με το ότι δεν γίνεται αλλιώς για να έρθουν αυτά τα λεφτά στη χώρα μας. Αυτό το πλαίσιο. Ένα λεπτό. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέτε. Αυτό το πλαίσιο. Τώρα που μιλάμε. Εμείς συγκρουόμαστε με αυτό που. Ένα λεπτό. Συγκρουόμαστε καθημερινά. Συμφωνώ, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Και καλά κάνετε. Αλλά εδώ, αυτό το πλαίσιο τώρα, μέσα στην άλλη εβδομάδα, τον άλλο χρόνο, δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, που δεν μπορεί να αλλάξει, μοιραία. Εάν το αλλάξετε μετά από 5 χρόνια, εγώ. Εμείς μέτρα ανακούφισης που μπορεί να προκύψουν από χρήματα από το ΕΣΠΑ, από το Ταμείο Ανάκαμψης, από τον κρατικό προϋπολογισμό, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από οπουδήποτε. Μάλιστα. Επειδή είναι δικά μας λεφτά, μέτρα ανακούφισης διεκδικούμε καθημερινά σε όλους τους τομείς. Άρα τα χρήματα αυτά είναι δικά μας λεφτά, δεν τα πάρουμε. Αυτό και αύξηση χρηματοδότησης για την παιδεία και για την υγεία ζητάμε. Κατάλαβα. Και αυξημένους μισθούς ζητάμε. Αυτό το πράγμα είναι μια διαφορετική πολιτική επιλογή. Άρα συμφωνείτε με το ότι αυξήθηκαν οι μισθοί, αυξήθηκε η χρηματοδότηση για την υγεία όλα αυτά που γίνανε τα προηγούμενα 4 χρόνια. Όχι, είπα. Μα τώρα λέτε ότι τα διεκδικείτε και είναι θετικά. Άρα, αφού τα διεκδικούμε, πάνω από ότι δεν έγιναν. Αυτό λέω. Φαντάζομαι είναι κατανοητό αυτό που λέω. Διεκδικείτε προφανώς ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις. Αλλά έγινε. Αυξήσεις. Αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, αυξήθηκε ο μέσος μισθός. Αυξήθηκε να πω και γι' αυτό μια κουβέντα. Άρα, συμφωνείτε ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση, φαντάζομαι αυτά. Θα σας πω. Αυτά τα οποία δόθηκαν εκεί που δόθηκαν. Με τα ΠΑΣ, τα διαφορών ειδών. Όχι, δεν λέω για τα ΠΑΣ. Ή με τους μισθούς κατώτατους. Ο κατώτατος μισθός και ο μέσος μισθός. Ούτε καν ένα μέρος των απολειών που είχαν εργαζόμενοι. Okay. Ναι, να πάμε πρακτικά. Άρα. Πρακτικά, όχι άρα. Όχι, όχι, πρέπει όχι, να μεγαλώσει ο αγώνας. Όχι, θεωρώ. Για να υπάρξουν μεγαλύτερες ανάσεις. Εντάξει, αλλά για να μεγαλώσει αυτό πρέπει να υπάρχει ένα στόχο. Ο στόχο λοιπόν για τον κατώτατο μισθό, ποιο είναι ο δικό σα? Ο στόχο είναι να επανέλθουν οι συλλογικέ συμβάσει εργασία με νόμο και να ξεκινάει ο κατώτατο μισθό. Να ξεκινάει λοιπόν ο κατώτατος μισθός από τα 850 ευρώ, αλλά να επανέλθουν οι τριετίες άμεσα. Συγγνώμη, 850 ευρώ, μεικτά εννοείται? Όχι, καθαρά. Να επανέλθουν οι τριετίες άμεσα. Καθαρά, 850 ευρώ, 1050 ευρώ. Να επανέλθουν μικτά, οι τριετίες άμεσα, ξαναλέω, που είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να υπάρχουν αυξήσεις. Αυτά που έχουμε βάλει ως στόχο. Στο μισθό στους ιδιωτικούς, στον ιδιωτικό τομέα. Να επανέλθουν οι συμβάσεις και οι κλαδικές και οι συλλογικές συμβάσεις. Αυτά τα πράγματα είναι στόχοι που παλεύονται κάθε μέρα. Ποιος μπορεί να τα επιβάλλει αυτά? Μπορεί να τα επιβάλλει με τους αγώνες του το εργατικό κίνημα και να αναγκάσει να στριμώξει η κυβέρνηση για να τα κάνει πράξη. Μάλιστα. Να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και να κλείσω με αυτό. Ναι, ναι. Στο Πέραμα, που έγινε πάρα πολύ συζήτηση προεκλογικά και είχαμε νεκρούς και τραυματίες το προηγούμενο διάστημα σε εργατικά δυστυχήματα, λέγονται κατά τη γνώμη μας εργοδοτικά εγκλήματα. Υπήρχε μια συλλογική σύμβαση υπογεγραμμένη από το 2017. Μεταξύ των συνδικάτων και εργολάβων στην περιοχή και εργοδοτών στην περιοχή, που όμως λόγω της νομοθεσίας της μνημονιακής δεν την έκαναν υποχρεωτική, άρα να έχει καθολική ισχύ, ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από το 2017 μέχρι το 2019, ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 μέχρι το 2023. Οι αγώνες των εργαζόμενων μετά το τελευταίο εργοδοτικό έγκλημα, με τον ένα νεκρό και τους δύο τραυματίες, οδήγησαν σε μια δέσμευση της υπηρεσιακής κυβέρνησης που υπήρχε τότε, ότι θα έρθει η υποχρεωτικότητα της σύμβασης. Είναι ζήτημα για το επόμενο διάστημα. Πάντως, και για τον καινούργιο Υπουργό Εργασίας. Επειδή τα ξέρετε. Και για τον καινούργιο Υπουργό Εργασίας να δούμε αν θα το κάνει. Ήδη έχουν επανέλθει πολλές συλλογικές συμβάσεις και έχουμε. Δεν καλύπτουν ούτε το 20%. Έχουμε υψηλό ρεκόρ για τα τελευταία έτη. Το 20% των εργαζομένων στο ιδιωτικό τομέα. Ξέρετε ότι έχουμε υψηλό ρεκόρ όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις. Και εξακολουθεί όμως και στην εστίαση και τα λοιπά. Ότι ο κατώτατος μισθός καθορίζεται με υπουργική απόφαση και όχι με συλλογικές συμβάσεις. Γιατί ισχύει η μνημονιακή νομοθεσία. Και δεν έχετε πει τίποτα σε σχέση με αυτό ούτε εσείς. Ξέρετε όμως ότι θα επανέλθει αυτό το καθεστώς. Ξέρετε και το μηχανισμό με τον οποίο θα επιστρέψουν οι τριετίες. Ξέρετε πόσο κοντά είμαστε. Τριετίες με βάση αυτό που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, με βάση την έκθεση την Ιαρενή της Κομισιόν, η σύστασή της και η κατεύθυνσή της είναι το 2027, αν και εφόσον. Πάντως, άρα στην καλή και χωρίς αναδρομική ισχύ, μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Χατζή, πρακτικά? Σημαίνει ότι ακόμη και να υποθέσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά στην οικονομία, ήδη έχουν αυξηθεί. Δηλαδή τα δημοσιονομικά πλεονάσματα θα επιτευχθούν χωρίς να διασαλευτεί η ομαλότητα, όλα αυτά που λένε, ότι δεν θα υπάρξει καπιταλιστική κρίση που είναι ενόψει όλο τον κόσμο.
δεν θα υπάρξουν όλα αυτά και όλα πάνε με κάποιο μαγικό τρόπο καλά το επόμενο διάστημα. Το 2027 θα ξεπαγώσουν οι τριετίες χωρίς αναδρομική ισχύ, άρα από το 2029 θα δουν αν και εφόσον ξαναλέω. Οι αιτίες σχετίζονται με τη μείωση της ενεργίας. Επειδή το έχετε ψηφίσει εσείς, σχετίζονται με λοιπόν ότι μια κυβέρνηση η οποία λοιπόν εκθετικά θα το δεν είναι γραμμένο σε κάποια πέτρα. Είναι νομοθεσία που το σχετίζει με τη μείωση της ανεργίας. Την νομοθεσία λέω. Το γεγονός λοιπόν ότι εμείς συνεχίζουμε σταθερά να ρίχνουμε την ανεργία είναι προς τη κατεύθυνση για να ξεπαγώσουν και οι τριετίες. Αυτό λέω. Άμα όσον αφορά το βασικό, επειδή άκουσα για το βασικό, έχει ενδιαφέρον. Κύριε Χατζή, αυτό ξαναλέω, δεν είναι θεόσταλτο. Εσείς για το βασικό, αν κατάλαβα, λέτε 1050. Ξέρετε τώρα, σας πω. Όχι, το παράδειγμα. Δεν είναι έτσι. Όχι, όχι, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κάνετε λάθος. Είναι αγοραστική δύναμη. Κάνετε λάθος. Γιατί για παράδειγμα, όταν παίρνει μια 50 ευρώ και λες ότι είναι, προφανώς θετικό. Προφανώς θετικό, όχι, όχι, πρακτικά λάθος, το λέω. Κάνετε ο καθένας κάνετε στο σπίτι του ξέρει τι λεφτά μπαίνουν για να έχει να διαθέσει για να αγοράσει προϊόντα. Ξέρει πολύ καλά όταν του πεις θα παίρνεις 1200 μεικτά με το 1050. Το ξέρει. Yeah. Ξέρετε δεν είναι χαζός, πάρα πολύ καλά όμως. Αλλά όμως το ψωμί, για παράδειγμα, μια φρατζόλα έκανε 0,70 πέρσι. Αλλά μην πάμε στο λαϊκισμό τώρα. Μιλάμε σοβαρά. Μιλάμε για το πραγματικό εισόδημα. Μέχρι τώρα. Η ακρίβεια στα τρόφιμα είναι λαϊκισμό. Όχι, μέχρι τώρα. 12, 13, 14. Σας παρακαλώ, όχι σε εσάς, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι λαϊκισμός, φαντάζομαι, στα τρόφιμα ο πληθωρισμός. Όχι, δεν θέλω να πάμε στο λαϊκισμό. Δεν είπα ότι είναι λαϊκισμός αυτό που λέτε. Λέω όμως ότι όταν λες ο μισθός είναι 1100, ενδιαφέρει και τον επιχειρηματία που έχει την επιχείρηση, που πληρώνει το μισθό. Δεν τον εργαζόμενο, τι τον ενδιαφέρει. Δεν τον πρέπει να τον ενδιαφέρει τον επιχειρηματία. Προφανώς τον ενδιαφέρει τον επιχειρηματία. Για συγγνώμη, εγώ έχω 10 εργαζόμενους. Τον επιχειρηματία τον ενδιαφέρει. Άμα μου επιβάλλει σε μένα ένα μισθό που δεν μπορώ να τον πληρώσω, τι θα κάνω. Τον εργαζόμενο θα ασχοληθεί. Δεν μου απαντάτε. Όχι, σας απαντάω. Όχι, δεν μου απαντάτε. Λέω, τον επιχειρηματία προφανώς τον ενδιαφέρει. Απαντάτε. Προφανώς τον ενδιαφέρει. Ρωτάω κάτι πολύ σοβαρό. Ναι, εγώ έχω παραδείγματος χάρη 10 εργαζόμενους. Σήμερα παίρνουν 800 ευρώ καθαρά. 800 ευρώ καθαρά είναι 1050 ευρώ μεικτά. 800 ευρώ λοιπόν καθαρά, τα 1100 μεικτά είναι 900 ευρώ. Αυτό, όταν μου πεις αύριο ότι κοίταξε να δεις, δώσ' του 1300 μεικτά για να πάρει και αυτός 1100, εγώ θα σου πω, παραδείγματος χάρη το λέω τώρα, δεν μιλάω για μένα, θα σου πω α, δεν μπορώ γιατί εγώ μια μικρή επιχείρηση έχω, τι να κάνω. Άρα πρέπει να διώξω έναν ή δύο για να ανταπεξέλθω σε αυτό το καινούργιο δεδομένο που μου δίνεις. Αυτό το έχετε υπολογίσει. Να απαντήσω. Ναι, απαντήσετε. Εμείς ξεκινάμε να τοποθετούμε. Απαντήστε με σε αυτό. Σε αυτό συγκεκριμένο. Σε αυτό συγκεκριμένο θα το έχετε σκεφτεί. Ξεκινάμε λοιπόν να τοποθετούμαστε με κριτήριο τις ανάγκες των εργαζομένων. Ένα το κρατούμενο. Μα ο εργαζόμενος για να υπάρξει πρέπει να υπάρξει επιχείρηση. Άμα με αφήσετε να απαντήσω, θα σας απαντήσω. Ένα λεπτό. Εγώ δεν σας έχω διακόψει. Δεν με αφήνετε να το πω, θα σας απαντήσω. Μην μου λέτε τη φράση, δεν σας αφήνω. Μην μου τη λέτε, γιατί με ενοχλεί αυτό. Τους αφήνω τους πάντες να πούνε ότι θέλουν. Δώστε μου το χρόνο λοιπόν να απαντήσω. Ένα λεπτό. Αυτό για να υπάρξει εργαζόμενος πρέπει να υπάρξει επιχείρηση, δεν πρέπει. Το ανάποδο ισχύει γενικά στην πράξη. Χωρίς εργαζόμενο δεν μπορεί να υπάρχει κανένα. Είναι το ίδιο πράγμα, κύριε. Χωρίς εργαζόμενο οι εργαζόμενοι παράγουν. Συνήθως οι εργαζόμενοι παράγουν. Προφανώς σε μια μικρή επιχείρηση 2-3-5 ανθρώπων που είναι οικογενειακοί κατά βάση ή έχουν αναπτυχθεί άλλου είδους σχέσεις που ο εργοδότης είναι ταυτόχρονα και εργαζόμενος, αυτό το πράγμα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από μια πολύ μεγάλη επιχείρηση η οποία έχει. Αν δεν σου λέω μια επιχείρηση με χίλιους εργαζόμενους. Αυτή η επιχείρηση που λέτε θα δυσκολευτεί παραπάνω σε έναν υπέρογκο. Φυσικά θα δυσκολευτεί. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Αυτό θα απαντούσα, αλλά ήθελα να. Για τις μικρές μιλάω. Για τις πολύ μικρές λοιπόν επιχειρήσεις που είναι και η μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στη χώρα μας. Ναι. Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουμε ένα ολόκληρο πακέτο μέτρων ελάφρυνσης που θα τους έδινε τη δυνατότητα να μην είναι σε σύγκρουση με τους εργαζομένους. Okay. Και από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά? Αυτά λοιπόν τα λεφτά θα προκύψουν, για να το κλείσω και αυτό, θα προκύψουν από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα που πέρσι είχαν ρεκόρ κερδοφορίας. Πού? Πέρσι, το 2022, είχαν ρεκόρ κερδοφορίας. Mm. Είχαν 10,4 δισεκατομμύρια. Θα το έχουν του χρόνου. Καθαρά κέρδη. Καθαρά κέρδη και αυτά προέκυψαν από τη δουλειά των εργαζόμενων τους, οι οποίοι την ίδια περίοδο είχαν μείωση του πραγματικού τους μισθού. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ όλους θερμά που ήρθατε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ρωμανό, ευχαριστώ τον κύριο Τόλκα, ευχαριστώ την κυρία Δημαδάμα. Ευχαριστώ και εσάς και το Κομμουνιστικό Κόμμα που μας είπε τις απόψεις και τις θέσεις του. Βέβαια, εγώ θα επιμείνω σε αυτό, ότι για να γίνουν αυτά πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Μέχρι να τα αλλάξουμε το σύστημα, θα διεκδικούμε κάθε μέρα όμως εμείς, να ξέρετε. Και γι' αυτό θα είμαστε η μαχητική αντιπολίτευση. Διεκδικείτε από ένα σύστημα το οποίο δεν παραδέχεστε όμως. Διεκδικούμε από ένα σύστημα το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι πάρα πολύ άδικο και βάρβαρο και θα γίνεται διαρκώς έτσι. Και γι' αυτό περισσότεροι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν απόφαση να το παλέψουν. Ωραία.